Δεν θα πάρω πολύ χρόνο, ελάχιστα δευτερόλεπτα, να αναφερθώ στο γεγονός πάλι το γνωστό των τροπολογιών, υπουργικών τροπολογιών, άλλων υπουργείων, άσχετα με τα νομοσχέδια κτλ. Όμως θα έχουμε προφανώς, κύριε Πρόεδρε, το χρόνο να τοποθετηθούν, διότι η ψήφος που θα καταγραφεί σε κάθε τροπολογία θα είναι στο σύνολο μεν, αλλά θα αποτυπωθεί και στα συγκεκριμένα άρθρα της κάθε τροπολογίας, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται, αν θέλετε, η πρόθεση, η ψήφος της κάθε κοινοβουλευτικής ομάδας, εν προκειμένου για τη δική μας γίνεται λόγος. Και ξεκινάω τώρα με την πρώτη τροπολογία. Κύριε Υπουργέ, ζητάμε να αποσύρετε. Αποσύρετε την. Δεν είναι δική σας, του Υπουργείου Υγείας, είναι το μεταφορών. Όμως είναι μια κατάπτυστη τροπολογία. Είναι μια σκανδαλώδης τροπολογία που αφορά βεβαίως με το άρθρο 6 την ΕΙΔΑΠ και την παράδοση μετά από 3 χρόνια του δικτύου της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής στις ορέξεις, βορρά δηλαδή, στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δηλαδή ιδιωτικοποιείται το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Και αυτό, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Τσικαλάκη, θα το ψηφίσετε προφανώς. Με ελαφρά την καρδία. Λοιπόν, φορτώντας το λαό επιπλέον με χαράτσα από τη στιγμή που θα μπει ο ιδιώτης επιχειρηματίας, υποδομές και δίκτυα τα οποία τα φτιάχτηκαν από τον ίδιο το λαό της πρωτεύουσας, της ευρύτερης περιοχής, και τα οποία τα δίνεται προκειμένου οι ιδιώτες, οι επιχειρηματίες που θα δραστηριοποιηθούν να αποκομίσουν κέρδος, γιατί για αυτά γίνονται όλα. Φορτώντας λοιπόν με χαράτσα το λαό και πολύ δε περισσότερο, βάζουμε και το ερώτημα, το τι υπηρεσίες θα παρέχονται. Έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαίο αυτό, σε ό,τι αφορά και την ΕΙΔΑΠ, αλλά και τα υπόλοιπα και την ΤΡΕΝΟΣΕ, αποτελεί ένα κομμάτι του παζλ των στρατηγικών σας επιλογών και ως κυβέρνηση και ως κόμμα, αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που κομμάτι-κομμάτι προχώρησαν τις περίφημες αναδιαρθρώσεις σε μια σειρά τομείς, από το νερό, την ενέργεια, τις μεταφορές και πάει λέγοντας, ιδιωτικοποιώντας τομείς, τμήματα, ολόκληρους τους τομείς, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματική κερδοφορία, τα κέρδη του κεφαλαίου, να διασφαλιστούν τα κέρδη του κεφαλαίου, φορτώντας όμως τα βάρη στο λαό και στα λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία. Όπως επίσης, στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η επιδότηση του τόκου δανείων στην Αττικό Μετρό, και μάλιστα από το 1992. Αντίστοιχα έχουμε με τα άρθρα 2 και 3 και 4 διευκόλυνση της ΤΡΕΝΟΣΕ με τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές που καλείται ο ΟΣΕ να κατασκευάσει, προκειμένου ο ιδιώτης να αξιοποιήσει τις υποδομές που θα γίνουν με τι ως χρήματα του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η στρατηγική και η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής με την πολιτική σας της απελευθέρωσης της ενέργειας. Εξυπηρετείτε ξεκάθαρα επιχειρηματικά συμφέροντα, φορτώνοντας το λαό στα βάρη και πολύ δε περισσότερο οδηγώντας τον να ακριβοπληρώνει υπηρεσίες που θα έπρεπε να τις έχει δωρεάν. Και μάλιστα με το άρθρο 5, και δείτε τώρα, ήθελα να πω, μου έδωσε η ΤΡΕΝΟΣΕ, μου θύμισε το εξής. Την ίδια ώρα που, όπως προβλέπεται μέσα στο νομοσχέδιο, πέρα από τις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα που θα δημιουργήσει ο ΣΕ για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει η ΤΡΕΝΟΣΕ, την ίδια στιγμή χρηματοδοτείται η ΤΡΕΝΟΣΕ, ενισχύεται με 5 εκατομμύρια, αλλά την ίδια ώρα στη Θεσσαλία, στην περιοχή μου, σταματάει τη γραμμή Παλαιοφάρσαλα Καλαμπάκα. Καταλάβατε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης και της επιχειρηματικής λειτουργίας των συγκοινωνιών, του νερού, της ενέργειας και πάει λέγοντας. Και φυσικά με το άρθρο 5 ουσιαστικά τι κάνετε.
Και εδώ έχουμε εξυπηρέτηση των ομίλων, των επιχειρηματικών ομίλων που καταστρέφοντας δάση, δασικές εκτάσεις, ενώ η όποια πρόβλεψη είναι μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να ακουστεί, η πρόβλεψη ότι η εταιρεία ή οι εταιρείες θα αναδασώσουν τις εκτάσεις, και είναι όντως ένα πρόσχημα που είναι και αντιεπιστημονικό, γιατί η καταστροφή δεν είναι θέμα έκθεσης αλλά γενικότερο περιβαλλοντικό ζήτημα, το οποίο αφορά το σύνολο των περιβαλλοντικών όρων που συνθέτουν ένα οικοσύστημα. Συνεπώς, σε αυτή την τροπολογία δεν το συζητάμε εμείς, θα την καταψηφίσουμε, αλλά ζητούμε, επαναλαμβάνω, την απόσυρσή του τώρα, κύριε Υπουργέ. Φαίνεται το Υπουργείο Μεταφορών ζήλεψε τη δόξα του κυρίου, του Υπουργείου Εργασίας, που πριν λίγες μέρες ψήφισαν τον κατάπτυστο τερατούργημα, το νόμο δηλαδή περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων στη χώρα μας. Η δεύτερη τροπολογία, την οποία καταψηφίζουμε, 958, κυρίως για τα πρώτα δύο άρθρα τα οποία θα τα καταψηφίζουμε αν ήταν η χώρια, ενώ στο τρίτο πάμε παρόν, και το κατά έγκυται στο ότι χωρούνται αρμοδιότητες στο ΣΟΤΑ, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν για αυτές τις αρμοδιότητες που τους εκχωρείται, έστω και με την παράθεση που δίνεται. Η 959, που είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την καταψηφίζουμε. Πρόκειται για υλοποίηση ρυθμίσεων στη βάση επιλογών των επιχειρηματικών ομίλων και του κράτους που τους υπηρετεί, με κριτήριο την κερδοφορία τους, αγνοώντας τον κίνδυνο που συνεπάγεται από τη μεταφορά του καυσίμου, του φυσικού αερίου, είτε αυτό αφορά τη μεταφορά του στο μέσο του οδικού δικτύου, διαμέσου κατοικημένων περιοχών, μέσα από τις εγκαταστάσεις δεξαμενών, αποθήκευσης κτλ. Βάζοντας τη λαϊκή υγεία αλλά και τη λαϊκή κατοικία σε κίνδυνο. Εξάλλου, η αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια μεταφορά του φυσικού αερίου οδικός έχει ήδη οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα και η διεθνής εμπειρία είναι αποτυπωμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τραγικά αποτελέσματα για τον κόσμο, για τους κατοίκους των περιοχών όπου συνέβησαν εκτεταμένα ατυχήματα. Εμείς προτείνουμε διακοπή κάθε σχετικής αδειοδότησης μέχρι να εκπονηθεί το αναλυτικό σχέδιο που προβλέπει κατάλληλη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, ώστε να μην προκύπτουν κίνδυνοι για τους εργαζόμενους και τους κατοίκους. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 960, την καταψηφίζουμε. Κυριαρχούν στην αρνητική μας ψήφο τα άρθρα 1, 2 και 3. Είναι η τροπολογία που αφορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Αφορά το Μουσικό και Εκπαιδευτικό Οργανισμό Ελλάδος, ο οποίος είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε μετά από τη σύμβαση με του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής και της Μουσικής Καμεράδας. Λοιπόν, από το 2015 ο Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος, ΜΕΟΕ, έχει μείνει ακέφαλος. Τα προβλήματα είχαν αρχίσει πριν βέβαια το 2015, όταν εμφανίστηκαν και τα διαχειριστικά. Καμία κυβέρνηση από τότε μέχρι σήμερα δεν έκανε κάτι για να υπάρξει η Καμεράτα. Έτσι άρχισε σιγά σιγά να αργοπεθαίνει η ορχήστρα, για να έρθει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να βάλει την οριστική ταφόπλακα. Βέβαια η κυβέρνηση με τα άρθρα μπορεί να λύνει τυπικά το θέμα της εκαθάρισης, αλλά βεβαίως αφήνει το κενό της ύπαρξης μια ακόμα ορχήστρας που θα μπορούσε να προσφέρει πολλά αν ήταν καθαρά και σταθερά προσανατολισμένη η δραστηριότητά της να καλύψει τις ανάγκες του λαού για ψυχαγωγία και μουσική καλλιέργεια. Στο άρθρο 5 θα ψηφίζαμε υπέρ, αλλά κυριαρχώντας τα άλλα άρθρα στην αρνητική μας ψήφο, θα πάμε συνολικά κατά σε αυτή την τροπολογία. Στην 961, εδώ ενώ υπάρχουν διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαμε να τις ψηφίσουμε, το άρθρο 3 της συγκεκριμένης τροπολογίας, το 4, το 5, που γίνεται λόγος για ανανέωση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου κτλ. Οι 3, 4, 5, αν ήταν χώρια, θα τις ψηφίζαμε. Όμως κυριαρχούν
οι δύο αρνητικοί ψήφοι στο πρώτο άρθρο, το οποίο εισάγει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στους αστικούς συνεταιρισμούς, μια διαδικασία που επί της αρχής, αν θέλετε, την έχουμε καταψηφίσει σαν ως μέσο έκφρασης ψήφου σε μια διαδικασία συλλογικών οργάνων, και βέβαια το άρθρο 2, όπου εκεί έχουμε στην ουσία ανανέωση συμβάσεων εργολάβων. Άρα λοιπόν θα πάμε στο παρόν, στο σύνολο, σε αυτή την τροπολογία. Στην 962 του Υπουργείου Παιδείας την καταψηφίζουμε. Στο ένα πρώτο άρθρο, το τρίτο και το τέταρτο της τροπολογίας θα ψηφίζαμε παρόν αν ήταν χώρια. Αυτό που βαραίνει στην αρνητική ψήφο είναι το άρθρο 2, που πρόκειται για άρθρο που προωθεί την υλοποίηση της στρατηγικής στην ανώτερη εκπαίδευση, την μετατροπή δηλαδή των πανεπιστημίων σε ανώνυμες εταιρείες, πανεπιστήμια δηλαδή της αγοράς, που εξάλλου νομοθετήσατε το προηγούμενο διάστημα. Και έρχομαι στην τροπολογία με αριθμό 963, είναι του Υπουργείου Υγείας, η οποία έχει 6 άρθρα, κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το πρώτο άρθρο, θα την καταψηφίσουμε. Το πρώτο άρθρο θα ψηφίσαμε κατά αν ήταν η χώρια. Γιατί? Πρώτον, αναθέτεται στους επιχειρηματίες της υγείας τους εμβολιασμούς έναντι αμοιβής. Δεύτερον, οι παραπάνω επιχειρηματίες, όπως και οι ιδιώτες γιατροί, εάν θέλουν, συμβάλλονται, εάν δεν θέλουν, δεν συμβάλλονται. Αυτό σημαίνει ότι όσοι πρέπει να εμβολιαστούν κατοίκων, το κράτος δεν τους το εξασφαλίζει, αφού θα εξαρτάται από τη διάθεση των επιχειρηματιών ιδιωτών και ιδιαίτερα με το κριτήριο του κέρδους. Τρίτον, υπάρχει ζήτημα με την ασφάλεια των εμβολίων από την άποψη των διαθέσιμων κατάλληλων υποδομών για τη φύλαξή τους και τη συντήρησή τους. Τέταρτον, υπάρχει ζήτημα με την εμπλοκή των ιδιωτών κάθε ειδικότητας. Με αυτά τα εμβόλια δεν αποτελεί απλά, δεν φτάνει μάλλον η γνώση της τεχνικής του εμβολιασμού από αυτόν που θα το κάνει, το γιατρό, αλλά η λήψη του ιστορικού, η παρακολούθηση των εμβολιασμένων μετά τον εμβολιασμό. Έχουν όλοι οι ιδιώτες γιατροί, για παράδειγμα, τη γνώση αλλά και την υποδομή να αντιμετωπίσουν τυχόν επιπλοκή κατά τον εμβολιασμό. Πέμπτον, όλα τα ανωτέρω απορρέουν από την πολιτική σας, που 1,5 χρόνο τώρα έχει αφήσει τελείως γυμνές τις μονάδες πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας, και αυτό αναδεικνύεται, που θα μπορούσαν με οργανωμένο τρόπο να ασκήσουν τους εμβολιασμούς σε όλο τον πληθυσμό και στις περιπτώσεις του κατοίκων εμβολιασμού. Και αυτές οι ρυθμίσεις όχι μόνο δεν συμβάλλουν στη λύση του προβλήματος, αλλά πέραν των άλλων αποτελούν θερμοκήπιο αναπαραγωγής του φόβου, της δυσπιστίας στο λαό, συμβάλλουν και στην τροφοδότηση των αντιεπιστημονικών και ανορθολογικών απόψεων. Στο δεύτερο άρθρο θα το καταψηφίσουμε. Αν ήταν χώρο, θα το καταψηφίζαμε. Η περίφημη γαλάζια ελευθερία, όπως αναφέρεται και στο άρθρο, περιλαμβάνει τι? Τη διατήρηση των αποψηλωμένων δημόσιων μονάδων πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και των νοσοκομείων, και περιλαμβάνει επίσης την πολιτική των μετακινήσεων του προσωπικού, προκειμένου να κλειστούν ορισμένες τρύπες, ανοίγοντας όμως άλλες. Το προσωπικό που θα μετακινηθεί, πώς θα αναπληρωθεί για να έχουν υπηρεσίες υγείας οι ασθενείς? Γιατί δεν προχωράτε? Γιατί δεν προχωράει η κυβέρνηση? Γιατί δεν προχωράτε στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με συνοπτικές διαδικασίες? Στο άρθρο 3 επίσης θα το καταψηφίζαμε, θα το καταψηφίζαμε αν ήταν χώρια. Εμπλέκεται ο κάθε πικραμένος, να το πω έτσι, εκτός των δημόσιων μονάδων υγείας, στην ενέργεια των τεστ, ιδιώτες, επιχειρηματίες κτλ. Οι εντός της Ελλάδας αλήθεια κάτοικοι που μετακινούνται με βάση την πρόβλεψη εδώ του άρθρου 3, που μετακινούνται για τουριστικούς λόγους και απαιτείται να κάνουν τεστ, θα πληρώνουν ή όχι το κουστούμι των 60 ή 20 ευρώ ανάλογα? Και ποια είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας των δειγμάτων όταν τα συνεργεία των ιδιωτών θα παίρνουν τα μοριακά τεστ, για παράδειγμα σε ένα νησί, και ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται στον Πειραιά? Και αν το καράβι έχει θάλασσα, που λένε στα νησιά, λόγω καιρού δηλαδή δεν μπορεί να σαλπάρει, τι γίνεται? Θα μείνουν τα δείγματα εκεί? Στο άρθρο 4 θα ψηφίζαμε παρόν, όπως και στο 5, και φυσικά στο άρθρο 6 κατά. Συνολικά λοιπόν θα ψηφίζαμε κατά. Το μόνο χώρο τελικά, με βάση και το άρθρο 6 της τροπολογίας, κύριε Πρόεδρε, που η κυβέρνηση άφησε για τη διάθεση των αυτοδιαγνωστικών τεστ, είναι οι λαϊκές αγορές. Μένει να το δούμε και αυτό πλέον στη διάθεσή του. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, και στην Επιτροπή και στην Πρωτολογία
στην αρχή της συζήτησης του νομοσχεδίου, θέσαμε το θέμα, τα ζητήματα μάλλον, με την κατάθεση των δύο τροπολογιών που αφορούν την μονιμοποίηση των 4.000 εργαζομένων με πρόγραμμα ΟΕΔ στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αλλά και την παράταση ως τέλους του χρόνου, με τη δυνατότητα προφανώς από τη στιγμή που θα απολυθούν να έχουν και τη δυνατότητα ένταξη στο Ταμείο Ανεργίας των 36.500 εργαζομένων στους Δήμους, στις περιφέρειες και σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Περιμένουμε από τον Υπουργό, γιατί έτσι μας είπε και στην Επιτροπή, να μας πει αν τις κάνει δεκτές ή όχι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.